ότι όποιος έχει επισκεφθεί την Ελλάδα παλιότερα και έχει τη δυνατότητα να την επισκεφθεί και τώρα, βλέπει τις τρομερές αλλαγές που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, στο κοινωνικό ιστό, γενικότερα στην ζωή των Ελλήνων, η οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια πραγματικά εξελίσσεται σε μια δραματική κατάσταση. Χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα είναι φαινόμενα τα οποία μπορεί να βλέπαμε σε άλλες χώρες, να πιστεύαμε ότι ποτέ δεν θα αγγίζαν τη δική μας κοινωνία, αλλά τα οποία είναι μια καθημερινότητα την οποία ζουν οι Έλληνες πολίτες, μια καθημερινότητα η οποία πιστεύω ότι δεν συνάδει ούτε με τον πολιτισμό μας, ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση της οποίας είμαστε μέλος, με τον ανθρωπισμό και όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, που είναι το κέντρο της, η Αθήνα, μπορεί να έχει ένα τεράστιο αριθμό αστέγων, για μένα είναι τρομακτικό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι όλο αυτό θα μειωθεί αντί να αυξάνεται. Έχει μια αυξητική τάση. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει πάρα πολύ η οικονομική κρίση και τα παρακόμενά της, που σημαίνει μνημόνια, τρόικα και ό,τι άλλο μας επιβάλλουν απ' έξω, με την έννοια ότι όλο αυτό δυσκολεύει τη ζωή των Ελλήνων, μας πηγαίνει σε μια ύφεση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαν προϋπολογίσει οι δήμονες μέσα σε εισαγωγικά του προγράμματος το οποίο επιβάλλανε στην χώρα μας, και το οποίο οδηγεί τους νέους στην ανεργία, τους ανθρώπους εκτός σπιτιών, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν πλέον τη ζωή που ζούσαν. Δηλαδή, μέσα με λίγα λόγια, άλλαξε η ζωή μας μέσα σε 2 χρόνια δραματικά. Ζούμε μια ζωή την οποία δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα εργαστήριο, είναι το ίδιο το πειραματόζωο. Πραγματικά προσπαθούν στην Ελλάδα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα και να δουν και τις αντοχές ενός λαού, μέχρι που δηλαδή μπορεί να φτάσει η λιτότητα, ακριβώς γιατί κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει ότι θα υπάρχει ένα κέντρο που θα είναι το κατευθυντήριο, το διευθυντήριο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από κάτω θα υπάρχουν λαοί οι οποίοι θα δουλεύουν για αυτό το κατευθυντήριο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, ακριβώς γιατί όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το συνασπισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμμετέχουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος και οι υπόλοιποι να είμαστε υποτελείς σε αυτό το κράτος, να υπάρχει ένας αρχηγός δηλαδή, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συνασπισμός κρατών αλληλέγγυων μεταξύ τους. Συμμετέχουμε ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι και θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την Ένωση, γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να είναι η Ευρώπη των λαών, της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού, κάτι που κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι έτσι αυτή η Ευρώπη και θα παλέψουμε για αυτή την Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι θα παλέψουμε για αυτή την Ευρώπη, και επίσης δηλώνουμε σε κάθε, όλοι οι Έλληνες πολίτες, δηλώνουμε σε κάθε δυνατό τόνο ότι κανείς δεν θα μας βγάλει από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη λογική τη δική τους. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι στατιστικές του ενός διεθνούς οργανισμού της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΟΣΑ δηλαδή, που λένε ότι οι Έλληνες είναι από τους σκληρότερα εργαζόμενους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν πρέπει να καταρριφθεί αυτός ο μύθος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε προπαγανδιστικά ακριβώς και για να μειώσουν την αξιοπρέπεια των Ελλήνων έναντι των άλλων λαών, οι οποίοι υποτίθεται δανείζουν την Ελλάδα χωρίς, με πολύ μεγάλο όφελος από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή η Γερμανία θεωρητικά και στον αέρα δανείζει την Ελλάδα, αλλά οι ίδιοι οι Γερμανοί λένε ότι έχουν ένα τεράστιο έσοδο μέσα από τους τόπους τους οποίους παίρνουν από τα δάνεια τα οποία δίνουν στην Ελλάδα. Και προσπαθούν να μας παρουσιάσουν αυτό που είπατε εσείς, το γεγονός ότι υπάρχει ο τεμπέλης νότος, ο οποίος ζει παρασιτικά και εις βάρος του βορρά, δηλαδή της Γερμανίας, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι, δεν έχουμε τίποτα με τους λαούς, δεν έχουμε τίποτα με τους Γερμανούς, έχουμε τίποτα, έχουμε, θα έλεγα, μια κακή σχέση με ένα κράτος, το οποίο βάλει εναντίον κρατών, τα οποία αυτή τη στιγμή όχι είναι αδύναμα, δουλεύουν και κερδίζουν τα κράτη του κέντρου.
Η Γερμανία, εάν έχει ένα, πώς να το πω, αν έχει παραπάνω, αν έχει περίσσευμα, το οφείλει ακριβώς σε αυτό το γεγονός, ότι εισπράττει από αυτό που είναι έλλειμμα του Νότου, κυρίως της Ελλάδας και της Ελλάδας φυσικά. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε εξοπλισμούς, λέω ένα παράδειγμα, όταν εμείς κάνουμε εξοπλισμούς και οι εξοπλισμοί μας γίνονται αποκλειστικά και μόνο από Γερμανία, Γαλλία, αμέσως στο δικό μας λογαριασμό, στη δική μας τσέπη, υπάρχει ένα έλλειμμα τεράστιο, το οποίο επωφελείται η Γερμανία και η Γαλλία. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι ενώ είμαστε μέλος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε να μας εγγυώνται τα σύνορά μας γιατί είμαστε μέλος μιας Ένωσης κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, να ένα μείον στα οικονομικά της Ελλάδας και του τεμπέλη Έλληνα και σύν της Γερμανίας, του Γερμανού που εργάζεται και είναι ένας καλός πολίτης. Αγοράζει εξοπλιστικά προγράμματα από Γερμανία και Γαλλία τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξασφαλίζει τα σύνορά μας έτσι και την ασφάλεια μας σχέση με τους υπέροχους πλούς. Και κάτι άλλο ακόμη για να το πεις αν θέλεις αυτή τη διαδικασία. Και μέσα από πολιτικές της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι σε σχέση με την παραγωγή της κάθε χώρας και κυρίως της Ελλάδας, είμαστε υποχρεωμένοι να μην παράγουμε πράγματα που είναι απαραίτητα για το λαό μας και να αναγκαζόμαστε να τα αγοράζουμε από χώρες όπως είναι αυτές που θεωρούνται αναπτυγμένες και οι πιο δυναμικές και δυνατές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της ζήμωσης είναι τεράστιο, ζήτημα, ένα τεράστιο σκάνδαλο για την, και για την δική μας πατρίδα, αλλά ένα τεράστιο σκάνδαλο και για την ίδια τη Γερμανία. Είναι μια εταιρεία η οποία για να πάρει δουλειές στη χώρα μας μοίρασε χρήματα, έδωσε μίζες δηλαδή, σε πολιτικά πρόσωπα, σε ιδιώτες, πήρε τα έργα με ειδικούς και ευνοϊκούς, θα έλεγα, όρους. Αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να καλύψουμε ένα σκάνδαλο που υπήρξε, ένα δεύτερο σκάνδαλο, δηλαδή με μια υπογραφή ενός υπουργού, να το τελειώσουμε. Τη στιγμή που ακόμη η διαδικασία, η δικαστική, δεν έχει ολοκληρώσει την απόφασή της. Και έχουν να κάνουν με τις ζήμενες που έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Είναι η παραγγελία του αντιπαραγγελικού συστήματος Patriot το 1999 που έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ σε δωροδοκίες οι ζήμενες για να πάρει τη δουλειά. Η ψηφιοποίηση στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ που είναι άλλα 100 εκατομμύρια σε μίζες. Το σύστημα ασφαλείας η φορά υπαγοράστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε που κόστησε πάρα πολύ στον ελληνικό λαό. Και για το 2004, η πώληση του εξοπλισμού στον ΟΣΕ, στα νοσοκομεία, μηχανισμοί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν μια εταιρεία, μια κρατική εταιρεία, γερμανική κρατική εταιρεία, η οποία διεύθυρε το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, στην Ελλάδα και αυτός ο διευθωρέας έρχεται να αποσύσει τις ευθύνες του υπογράφοντας μια σύμβαση με την και ερχόμενος σε μια συμφωνία με το ελληνικό κράτος και παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια επιτροπή στη Βουλή που όλη αυτή τη ζημιά την αποτίμησε περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ να υπογράψει μια συμφωνία για 200 περίπου εκατομμύρια και να κλείσει την υπόθεση. Κάτι που σε άλλες χώρες δεν έχει ξανασυμβεί. Μόνο στην Ελλάδα αυτό. Και αυτός ο διευθωρές λοιπόν, αυτό το κράτος το οποίο χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους μέσα από κρατικές εταιρείες, έρχεται να κατηγορήσει τους Έλληνες, την Ελλάδα και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ως διεφθαρμένο. Και μάλιστα το αστείο στην ιστορία είναι ότι μέσα στις υποχρεώσεις της, αν θέλετε, ζήμανς, θα δημιουργήσει στην Ελλάδα και μία σχολή εναντίον της διεφθοράς. Ας μου απαντήσει κάποιος. Όλων αυτών των χρηματοδοτούμενων μέσα από αυτή τη διαδικασία η γερμανική κυβέρνηση στην ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Γιατί νομίζω ότι έχουν χρέος να τα δώσουν και είναι υποχρέωση τους και απέναντι στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες, να αποκαλύψουν μια πραγματικότητα. Εμείς είπαμε σαν πολιτικό κόμμα ότι στην προχθεσινή συζήτηση που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση, αυτή η υπόθεση θα ξανανοίξει από την αρχή. Θα αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και ποιοι είναι αυτοί που δωροδοκηθήκανε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να αποδοθεί
η δικαιοσύνη έτσι όπως ο ελληνικός λαός το επιτάσσει. Και μάλιστα δική μου πρόταση ήταν, μια πρόταση την οποία έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, να συσταθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, ξεκινώντας από το σκάνδαλο της Ζήμας και να επεκταθεί βεβαίως και σε οτιδήποτε αφορά τέτοιου είδους υποθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δικαιοσύνη, όπως είπα προηγουμένως, και για να μάθει ο ελληνικός λαός, επιτέλους, από τη στιγμή που του έχουν βάλει αυτή τη θηλιά στο λαιμό, ποιο είναι το ποσό που χρωστάμε αληθινά, σε ποιον το χρωστάμε και γιατί το χρωστάμε. Και αν τελικά χρωστάμε, αν τελικά αποδειχθεί ότι ένα μέρος από αυτό το χρέος είναι παράνομο και επεκτάσεις, να μην το πληρώσουμε. Νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει πόσο κόστησε η Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσό και τελικά κατέληξε σε ένα τεράστιο ποσό το οποίο κανείς ακόμη δεν έχει ομολογήσει. Και για μένα αυτό είναι η τραγωδία και η πολιτική απάτη, αν θέλετε, γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται πάρα πολύ. Ενώ οι Ολυμπιακοί αγώνες θα έπρεπε να είναι για την πατρίδα μας η απαρχή μιας καινούριας περίοδου ανάπτυξης, δυστυχώς υπήρξε η απαρχή μιας περίοδου η οποία καταλήγει εδώ που καταλήγει. Τα ποσά είναι τεράστια, σπαταληθήκαν άσκοπα, καταρχήν και κυρίως για εγκαταστάσεις οι οποίες κατά τη δική μου άποψη και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τον αθλητισμό δεν χρειαζόταν να γίνουν στα μεγέθη που γίνανε, φαραωνικές θα έλεγα, και για τις οποίες εξ αρχής δεν πάρθηκε καμία απόφαση και δεν γνώριζε κανείς πώς με τα Ολυμπιακά θα χρησιμοποιηθούν. Όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία πληρώνει σκληρά ο ελληνικός λαός και θα πληρώνει για πάρα πολλές δεκαετίες μετά, αυτή τη στιγμή καταραίουν, καταστρέφονται και δεν έχει τη δυνατότητα και κανένας αθλητικός φορέας λόγω του κόστους τους να τα χρησιμοποιήσει αποφελώς σε ό,τι αφορά στον τομέα του αθλητισμού. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι ενώ πραγματικά κάναμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες με την έννοια του εθελοντισμού των ανθρώπων που συμμετείχαν, να φιλοκερδώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, που είχαμε πολύ μεγάλα ρεκόρ, που ήρθε πραγματικά η νεολαία όλη του κόσμου στην πατρίδα μας, που θα μπορούσαμε και είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε πολλά από τα πολιτιστικά στοιχεία μας, τα οποία έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς καταλήξαμε να λέμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες από αυτό που ήταν δεν αφήσαν απολύτως τίποτα σαν κληρονομιά, αν θέλετε, για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς. Νομίζω ότι είναι εμφανές και ποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία και ποιος χάνει. Και κυρίως γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλους είναι το γεγονός ότι χάνει ο ελληνικός λαός. Χάνει ο ελληνικός λαός από το εισόδημά του, χάνει από την αξιοπρέπειά του, χάνει από τα νέα παιδιά, από τα όνειρα και το όραμά τους για το μέλλον, χάνουν οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι οι οποίοι ονειρευόντουσαν και περιμένανε τα γραμματά τους πληρώντας όλη τη ζωή για να περάσουν καλύτερα. Όλοι αυτοί από μια άποψη χάνουν πάρα πολύ σκληρά. Χάνει και η πατρίδα μας όμως. Έχει χάσει μέρος της εθνικής της κυριαρχίας. Και αυτό παραδόθηκε, θεωρώ, από κάποιους, και γι' αυτό έλεγα ότι είναι υπόλογη επένδυση στον ελληνικό λαό, αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και την υπογραφή του στη συνεργασία του με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η παρακούρση δηλαδή μέρος της κυριαρχίας μας. Σε αυτό έχουν ευθύνη και οι Έλληνες βουλευτές, ένα μέρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ πίστευα ότι όταν πρωτοήρθε το πρώτο μνημόνιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Βουλή θα αντισταθεί. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν, σαν διαδικασία δεν υπήρξε. Τι είναι το επόμενο που πρέπει να γίνει, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε. Αυτή τη στιγμή δανείζεται η Ελλάδα. Μάλλον οι εταίροι μας δανείζουν την Ελλάδα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δανείζει την Ελλάδα. Όχι για να ανορθωθεί μέσα από τα συντρίμια στα οποία, να πω και με ένα μέρος δικής της ευθύνης ότι μπορεί να έχει περιέλθει, αλλά ακριβώς είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Τα χρήματα λοιπόν που δανείζουν στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, δεν είναι χρήματα τα οποία θέλουν να τα ρίξουν στην οικονομία
ώστε να υπάρξει αυτή η ανόρθωση που λέμε της οικονομίας, να υπάρξει ανάπτυξη, να πέσουν στην αγορά, να κινηθεί η αγορά για να υπάρξει ανάπτυξη, είναι χρήματα τα οποία δίνουν για να τα ξαναπάρουν πίσω, ακριβώς να πάρουν πίσω τα χρήματα που μας έχουν δανείσει και που πολλές φορές όλα αυτά τα δάνεια, τα περισσότερα θα έλεγα, είναι τοκογλυφικά. Είναι δάνεια τα οποία παίρνουμε για να στηρίξουμε τις τράπεζες, οι οποίες παίξαν τα δικά τους παιχνίδια, τζογάρανε δηλαδή, και εμείς αυτή τη στιγμή στηρίζουμε τις ελληνικές τράπεζες που ήταν τζογαδόροι στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και θα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Νομίζω ότι αυτά είναι... Καταρχήν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό και θεωρώ ότι αυτό ήταν που τρόμαξε και τους πάντες, γι' αυτό και μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών είχαν επιστρατευτεί όλα τα ξανά κανάλια σε ένα απίστευτο αγώνα για να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δεν θα έχουν ψωμί φούρνη, οι τράπεζες θα κλείσουν, δεν θα έχουμε χρήματα, εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Είναι ένας μύθος ο οποίος έπαιξε το δικό του ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και γι' αυτό με τόσο μικρή διαφορά χάσαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι και με τη σημερινή συνάντηση των τριών εταίρων της Τρόικας, της εσωτερικής Τρόικας της Ελλάδας, αποδεικνύεται ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, το οποίο τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε, είτε δεν πίστεψε σε αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρίς πολιτική εκπροσώπηση και είναι απόλυτα απογοητευμένο με την έννοια ότι άλλα του είπανε προεκλογικά και άλλα κάνουν μετεκλογικά. Προεκλογικά του μιλάγανε για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, έτσι και οι τρεις, και σήμερα έρχονται και λένε ότι, και ειδικά ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος επισκέφθηκε την κυρία Μέρκελ, ότι θα εφαρμόσουν πιστά και απαράγγελτα το μνημόνιο, ακριβώς γιατί πρέπει να σέβονται τις υπογραφές τους. Ναι, και εμείς αυτό που λέμε με δύο λόγια, γιατί για να αναλύσει κανείς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτή τη στιγμή. Λέμε δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία είναι απαραίτητα σημεία της πολιτικής μας, παραγωγική ανασυγκρότηση και ό,τι γίνεται, όποια απόφαση παίρνουμε, θα είναι από τον λαό, για τον λαό, με συμμέτοχο τον λαό, στη όλη αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς ήδη, δεν θα αλλάξει κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η ερώτηση, γιατί είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο, εκτός ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Και θέλω να πω, και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί για μένα είναι μια διαδικασία της απόλυτης δημοκρατίας, το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής λεγόντουσαν συνιστώσεις, έτσι δεν ξέρω πώς θα αποφασίσει η Εθνική Συνδιάσκεψη να πει τις διαφορετικές τάσεις, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα σε ένα κόμμα και αυτές έχουν την ελευθερία, την κάθε ελευθερία να εκφράζονται με κάθε δυνατό τρόπο και απόλυτα δημοκρατικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οποιοδήποτε πολιτικό φορέα. Γιατί μέσα από την συζήτηση, από την κατάθεση απόψεων, προτάσεων, ιδεών κτλ., είναι αυτό που μπορεί να επιφέρει την σύνθεση της πολιτικής θέσης και την οποία μπορεί στεναρά, σαν πολιτικό πρόσωπο, σαν πολιτικός φορέας, προς τα έξω να υπερασπίσεις. Το θεωρώ πολιτική πρίκα πάρα πολύ σημαντική για το νέο πολιτικό φορέα ο οποίος προσπαθεί να γίνει, ο οποίος επί της ουσίας θα είναι ακριβώς αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα είναι όλο αυτό το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε έτσι όπως υπήρχε με τις συνιστώσεις του και από την άλλη θα είναι και ένας κόσμος ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των μνημονίων και των δύο εκλογικών διαδικασιών ήρθε και αγκάλιασε τον ΣΥΡΙΖΑ, πίστεψε στις θέσεις και στο πρόγραμμά του και είναι διατεθειμένο να τον ακολουθήσει στην παραπέρα πορεία του και θέλει να ενταχθεί σε αυτή την διαδικασία. Καμιά φορά όταν με ρωτάνε αυτό το πράγμα, μάλλον κάποτε με ρωτήσαν αυτό το πράγμα και είπα κάτι και τους φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, είπα ότι αν ρωτήσεις μια γυναίκα η οποία περιμένει να γίνει μάνα, αν είναι έτοιμη για το παιδί της, θα σου πει δεν είμαι έτοιμη. Όταν όμως θα το πάρει στην αγκαλιά της, θα πει τώρα είμαι μάνα, άρα μπορώ να το φροντίσω. Τι θέλω να πω με αυτό.
ότι κανείς πάντα έχει την αμφιβολία όταν πρόκειται να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σπουδαίο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία που είναι η διακυβέρνηση μιας χώρας. Πάντα, όσο και αν θέλει να πει ότι είναι προετοιμασμένος, πάντα έχει την αμφιβολία ότι δεν είναι αρκετά έτοιμος για να το καταφέρει. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο χρονικό διάστημα και των 2 χρόνων, αλλά κυρίως του τελευταίου εξαμήνου που είχαμε και αυτές τις 2 εκλογικές διαδικασίες, ορίμασε τόσο πολύ που όχι απλώς είναι έτοιμος να αναλάβει την εξουσία, αλλά είναι έτοιμος πραγματικά σε μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή βυθίζεται σε έναν κυκαιώνα προβλημάτων στα οποία κάποιοι άλλοι τη σπρώχνουν, έχει τη δυνατότητα να είναι το χέρι εκείνο που θα αρπάξει την χώρα, θα αρπάξει τους πολίτες και θα τους βγάλει στον αφρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για αυτή τη διαδικασία, προετοιμάζεται καθημερινά, προετοιμάζεται κάθε ώρα και κάθε δευτερόλεπτο. Δεν προετοιμάζονται τα στελέχη, τα συγκεκριμένα που βρίσκονται, αν θέλετε, στην κορυφή πάντα μιας διαδικασίας και που είναι τα κομματικά στελέχη ή βουλευτές αυτή τη στιγμή. Προετοιμάζονται όλα τα στελέχη που αποτελούν αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι όλοι οι πολίτες, οι γενικές συνελεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις γειτονιές. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις αποφάσεις που παίρνουν και για τις θέσεις που κατεβάζουν και για τον τρόπο, τον δημοκρατικό τρόπο που λειτουργούν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτά είναι ένα υλικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό στη φαρέτρα του πολιτικού φορέα του κόμματος που λέγεται αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Θεωρώ ότι το 27% είναι βέβαια ένα ποσοστό τεράστιο από τη μία εκλογική διαδικασία στην άλλη, από το πρώτο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο 5 περίπου τα 100, και το οποίο το κέρδισε με το σπαθί του, με την έννοια ότι η παρουσία του και κοινοβουλευτικά αλλά και στην κοινωνία ήταν τέτοια που του έδωσε τη δυνατότητα να πείσει αυτή τη μερίδα του πληθυσμού να είναι κοντά του και να αγκαλιάσει αυτόν τον πολιτικό φορέα και το πρόγραμμά του φυσικά, γιατί με αυτό κατεβαίνεις στο λαό, το πρόγραμμά σου παρουσιάζεις και με αυτό προσπαθείς να τους προσελκύσεις και να έρθουν κοντά σου να σε πιστέψουν. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο δυστυχώς για πρώτη φορά στην ιστορία και για μένα 2 φορές δυστυχώς, ακριβώς γιατί η Ελλάδα πέρασε και μια περίοδο που ο φασισμός άφησε πολύ δυνατά σημάδια στην πατρίδα μας. Κάθε οικογένεια έχει να διηγηθεί και κάτι από αυτή την περίοδο. Δυστυχώς, επιλέχθηκε και εκλέχθηκε ένα ακροδεξιό κόμμα, φασιστικό, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, που εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες πολίτες, μια μερίδα εν πάση περιπτώσει των Ελλήνων πολιτών, να το στείλουν στο ύπατο αξίωμα που λέγεται Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να πούμε ότι η κρίση πάντα φέρνει μια συντηρητικοποίηση στην κοινωνία. Είναι γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή βρήκε ένα μέρος για να δράσει, στο οποίο προφανώς δεν είχε καλύψει με δράση της η αριστερά. Το χρέος της αριστεράς λοιπόν αυτή τη στιγμή, στο σύνολό της, είναι να καλύψει αυτό το κενό που η Χρυσή Αυγή με έντεχνο τρόπο βρήκε πεδίο δράσης και υπάρχει. Εάν η αριστερά καλύψει αυτό το κενό, νομίζω ότι το θέμα της Χρυσής Αυγής ή των ακραίων δεξιών κομμάτων κτλ. Θα πάψουμε το συζητάμε στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το θέμα των μεταναστών. Δυστυχώς, γιατί και πάλι με μέρος τεράστιου ευθύνης και των κυβερνήσεων προηγούμενων, αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει μείνει απροστάτευτη με την έννοια ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει σύνορα και άρα μπορεί να εισβάλλει στην πατρίδα μας ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι και βρίσκουν καταφύγιο σε αυτή τη χώρα, αλλά που είναι μια χώρα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή και εξαιτίας της κρίσης που περνάει δεν έχει τη δυνατότητα να το συντηρήσει. Και πάνω σε αυτό το σημείο το οποίο ενοχλεί τους Έλληνες πολίτες, γιατί ακριβώς η κρίση χτυπάει και αυτούς, έτσι, δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα με την Χρυσή Αυγή.
νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και θα λυθεί στο αμέσως χρονικό διάστημα και με θέσεις που θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά το μεταναστευτικό θέμα, όσον αφορά το θέμα του ασύλου, της ηθαγένειας, της μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βγουν στο τραπέζι και να συζητηθούν από την αρχή. Εννοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνοντας κυβέρνηση θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις αντιλήφθηκαν πάρα πολύ νωρίς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αστείευεται και αυτό το απέδειξε και από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την έννοια ότι ενώ τον πιέζαν να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία γιατί η χώρα βρίσκεται στον γκρεμό, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε ήταν να σταθεί όχι στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος αυτών των οποίων προεκλογικά υποσχόταν στον ελληνικό λαό και δεν έκανε βήμα πίσω από αυτές τις υποσχέσεις. Αυτό πιστεύω ότι θα το τηρήσει μέχρι κεραίας. Ό,τι είπαμε στον ελληνικό λαό, αυτό και θα κάνουμε. Εμείς είπαμε ότι και ο ελληνικός λαός επέλεξε, μάλλον ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού επέλεξε έξω από το μνημόνιο διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης προς όφελος του ελληνικού λαού και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος. Για μας, σε πρώτο πλάνο, είναι ο ελληνικός λαός. Για μας είναι ο Έλληνας πολίτης, για μας είναι η σωτηρία της πατρίδας με την έννοια έτσι όπως εμείς την εννοούμε και όχι όπως την εννοούν οι άλλοι. Για τους άλλους, η σωτηρία της πατρίδας μπορεί να είναι κάτι άλλο. Για μας η σωτηρία της πατρίδας είναι πάνω και απ' όλα ο ελληνικός λαός και μετά μετά. Εμείς αυτό που θέλω να υποθεί και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σαν λαός, σαν κόμμα, δεν ζητήσαμε ποτέ και από κανέναν να μας λυπηθεί και να μας χαρίσει οτιδήποτε. Εμείς αυτό που λέμε είναι να μας συμπεριφερθούν σαν ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας συμπεριφερθούν όπως εμείς κάποια στιγμή συμπεριφερθήκαμε σε κράτη και ενώ την Γερμανία σε εποχή που είχε πρόβλημα πήραμε πίσω τις διεκδικήσεις μας για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 70 χρόνια και είπαμε ότι εφόσον είναι κατεστραμμένη μετά τον πόλεμο πρώτα να αναστηλωθεί η οικονομία της και μετά να μας ξοφλήσει, πράγμα που δεν έχει κάνει ποτέ. Αυτό που λέμε ότι είναι, θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή δίκαια να διευθετηθεί με την έννοια ότι ο γερμανικός λαός, η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα τις γερμανικές αποζημιώσεις γιατί ήρθαν στη χώρα μας, την κατέστρεψαν, πήραν δάνεια και δεν τα επέστρεψαν ποτέ και θα πρέπει να ξοφλήσουν όλα αυτά για να μπορούν να έχουν μάλλον το δικαίωμα εάν ο ελληνικός λαός δεν είναι όπως τον θέλουν, τότε να τον πούνε τεμπέλη, τότε να πούνε ότι ζει εις βάρος του και τότε να πούνε ότι ζει παρασιτικά εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή μας χρωστούν και δεν τους χρωστάμε. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολο αυτό, σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω πάντα κάτι, ότι σε αυτή τη διαδικασία που δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτούς τους ισχυρούς όπως υπόνεται, αλλά αφορά και άλλους λόγους. Τον δικό του στο λαό, της Ιταλίας παραδίπλα. Έτσι, όλο τον Νότο. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία στην οποία αυτοί οι λαοί θα πρέπει να είναι ενωμένοι απέναντι σε αυτά τα θηρία που έχουν απέναντί τους. Αν οι λαοί είναι ενωμένοι, αν οι ηγέτες στηρίζουν τους λαούς τους, αυτοί όλοι θα είναι αδύναμοι απέναντι στους λαούς. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα αδέλφα κόμματα της Γερμανίας, Ιταλίας κτλ. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο στην ανταλλαγή απόψεων αλλά είναι και στην διαδικασία της επιλογής δράσεων πια που φαντάζομαι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι εμφανιστεί στο προσκήνιο. Θα κάνουμε την παρουσία μας πολύ πιο, όχι εμείς μόνο σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλο το προοδευτικό κίνημα της Ευρώπης πολύ πιο έντονο και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι λαοί πια, χωρίς να ανήκουν σε συγκεκριμένα αριστερά κόμματα, ακριβώς επειδή τα αποτελέσματα της κρίσης και όλων αυτών των καλών φίλων μας, επιχειρηματιών, δυνατών, ισχυρών της γης, το αισθάνονται στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους και στην πλάτη τους, είναι αυτοί που θα στηρίξουν τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά και που θα κάνουν τη μεγάλη αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία από αλλού ξεκίνησε και από αλλού καταλήγει, μια σκληρά νεοφιλελεύθερη ένωση. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε να είστε εδώ.
Hellenic!